γίνεται στην υπηρεσία σας για να δώσετε το πράσινο φως να μπορεί να μιμηνήσει η υπηρεσία αυτή, να μην το κάνετε και να έχετε το κουράγιο και το σθένο σήμερα να είστε εδώ απέναντι για να καταγγέλλετε αυτούς τους κύριους. Και στον κύριο Βασιλικόπουλο φυσικά απευθύνομαι, στον αρχηγό της ΕΥΠ και στον κύριο Κουτσοτόλη, τους κυρίους αυτούς που αντί να συλλέγουν πληροφορίες για την ασφάλεια της πατρίδας μας και να ανεβαίνουν οι Τούρκοι επάνω στις βραχονισίδες και να έχουμε τέτοια επεισόδια, που θα σας ρωτήσω και γιατί ολιγόρησε εκεί αυτή η περίφημη υπηρεσία. Με έκανε εντύπωση, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Υπάρχει σούσουρο αυτή τη στιγμή. Κουβεντιάζεται, κυρία μου, ότι πραγματικά δεν μπορέσετε να κάνετε καλά τη δουλειά σας και ότι δεν υπήρχε καμιά πληροφορία για το τι ετοιμάζουν οι σύμμαχοι Τούρκοι απέναντι. Ναι ή όχι? Οπωσδήποτε νιώθουμε ένοχοι, διότι μια τέτοια υπηρεσία πληροφοριών έπρεπε να είναι ενήμερη. Άλιστα. Όταν συνεδρίαζε το ΚΙΣΕΑ στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή, ο κύριος Βασιλικόπουλος ήταν όρθιος, ήταν από πόδια απ' έξω και περίμενε. Ντρέπομαι, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, που έχω αρχηγό αυτή τη στιγμή στην ΕΥΠ τον κύριο Βασιλικόπουλο, διότι την υπηρεσία πληροφοριών την έχει κάνει η υπηρεσία δικογραφείων. Αντί υπηρεσία? Δικογραφείων. Η μισή υπηρεσία πληροφοριών είναι στα δικαστήρια. Μάλιστα. Και όταν μιλάμε για δικαστήρια, είμαστε περίπου στα. Πάρα πολλοί κόσμος είναι μέσα στα δικαστήρια και όχι μόνο αυτό. Ο κάθε υπάλληλος, αντί να σκέφτεται για τα εθνικά θέματα για να βοηθήσει την υπηρεσία και την πατρίδα, σκέφτεται ποιον δικηγόρο θα επιλέξει ώστε να μπορεί να διεκπαιρεωθεί η υπόθεσή του. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχω συνάδελφό μου που έχει κάνει 4 bypass και επειδή ήρθε σε επαφή με κάποιους συνδικαλιστές, τον έχουν τιμωρήσει για 100.000 γιατί οι συνδικαλιστές με την διοίκηση είναι σε ρήξη. Και όχι μόνο αυτό, τον έχουν μεταθέσει και σε άλλη περιοχή και αδιαφορούν αν έκανε ο συνάδελφός μου αυτός, έχει 4 bypass και έχει πρόβλημα καρδιάς. Και κατά τα άλλα, ο κύριος Βασιλικόπουλος δηλώνει ευαίσθητος ότι είναι και ζώφυλος. Από εκεί και πέρα, είμαι μια υπάλληλος της υπηρεσίας πληροφοριών που αυτή την ταπείνωση και αυτό το επίπεδο δεν το έχω συναντήσει με καμία άλλη διοίκηση. Σε μια κατηδίαν συνάντηση. Ναι. Συζήτηση που είχαμε mm-hmm. πριν βγείτε πάλι εδώ, μου είπατε ότι δημιουργήθηκε πανικός από την πρώτη συνέντευξη που δώσατε εδώ και ναι. ότι είχαν ενοχληθεί φοβερά. Ναι. Και ασχολήθηκαν πάρα πολύ καιρό με το θέμα. Με το θέμα σας αλλά και με το θέμα μου. Mm-hmm. Πώς εγώ πληροφορήθηκα ό,τι πληροφορήθηκα, ποιος τα έδωσε σε μένα τα στοιχεία αυτά και πώς έφτασε μια δεύτερη επιστολή σε μένα από έναν υπάλληλο της ΕΥΠ, ο οποίος όμως είχε το κουράγιο και το θάρρος να δώσει και να εμπιστευτεί το όνομά του σε μένα, μια επιστολή που διάβασα από τη ραδιοφωνική μου εκπομπή στον Αντένα. Είχαν ενοχληθεί γιατί εκεί είχαν βγει πραγματικά λεπτομέρειες για όλη αυτή την αναξιοκρατία που υπάρχει, για όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται εκεί πέρα. Παιχνίδι θεσούλας, παιχνίδι συμφέροντος και όχι παιχνίδι αξιοκρατίας. Και καμία συλλογή στην ουσία, καμία περισυλλογή πληροφοριών για την πατρίδα. Αλλά ρουφιανέματος καθημερινού εδώ, εσωτερικό. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, την εκπομπή σας στον Αντένα δεν την έχω ακούσει. Την άλλη μέρα όμως, από ορισμένους συναδέλφους μου, που γίναν κάποιες κρίσεις και κάποια σχόλια, άκουσα ορισμένα πράγματα. Ναι, αυτά που μου είπαν ήταν όντως αληθινά. Διότι και αυτοί, εγώ δεν έτυχα να είμαι με τη διοίκηση του Ροφογάλη επί Χούντας, για να μπορώ να κάνω τη σύγκριση με τη διοίκηση του κύριου Βασιλικόπουλου. Μάλιστα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορώ να ξέρω ούτε ποιος συνάδελφος τα έστειλε αυτά κλπ. Mm-hmm. Αλλά οι συνθήκες μέσα στην ΕΥΠ είναι πολύ δύσκολες. Mm-hmm. Διότι δεν υπάρχει συνεργασία οι συνδικαλιστές της υπηρεσίας μας με τον κύριο Βασιλικόπουλο. Ο κύριος Βασιλικόπουλος μας περνάει για φανταράκια που αδιαφορεί για τα προβλήματα της υπηρεσίας που οι υπάλληλοι ασχολούνται με εθνικά θέματα και όχι με καθημερινότητες. Δηλαδή το επίπεδο της υπηρεσίας έχει χάσει το κύρος του και έχει βγει το σλόγγαν πια, δεν είμαστε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά Υπηρεσία Δικογραφείων. Με την υπόθεση δική μου, όταν πάω σε δικηγόρους ή σε εισαγγελίες που απευθύνομαι και αναφέρω το πρόβλημά μου, το μόνο που είναι να γελάνε και να μου λένε με τέτοια κατηνίστικα ασχολείται η ΕΥΠ. Εμένα με εντυπωσίασε το θράσος του κύριου υποδιοικητού μου, που είναι ο κύριος Κουτσοτόλης, που καθημερινά με καλεί σε απολογία. Με το θέμα μου, διότι αδιαφορεί το περιεχόμενο της κασέτας και μου ζητάει συνεργασία. Με ποια εμπιστοσύνη και με ποια συνεργασία, όταν με καλεί σε απολογία. Οικονομικά με έχει φέρει σε οικονομικό αδιέξοδο, διότι έχω δώσει μέχρι στιγμής 840.000 σε δικηγόρους. Αδιαφορεί. Και όχι μόνο αυτό, ζητάει συνεργασία, να συνεργαστώ
και να καταδώσω το άτομο που σας στέλνει τα χαρτιά για να τον βοηθήσω. Μα εγώ δεν έχω καταδώσει το όνομα, τα ονόματα στον κύριο Αγάθο. Και θα πουλήσω τη συνείδησή μου τώρα στον κύριο Κουτσατόλη. Την πουλήσετε, και... δεν την πουλήσετε. Γνωρίζετε ότι εδώ το δημοσιογραφικό απόρριτο. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, εγώ πήγα στον κύριο Κουτσατόλη και έκανε 60.000 και έφυγα από την Αλεξανδρόπολη να έρθω να τα αναφέρω στην ιεραρχία για να πάρω το δίκιο μου. Όταν τους είπατε... Και τώρα και η ιεραρχία ζητάει να καταδώσω για δεύτερη φορά. Όταν... Καταλαβαίνετε το ήθος του κύριου Κουτσατόλη. Όταν του είπατε ότι εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Ναι. Τι σας απάντησε? Αρνούμε του, και δεν ζητάω την προστασία της υπηρεσίας. Διότι όταν τη ζήτησα την προστασία της υπηρεσίας, κύριε υποδιοικητά, του είπα, εσείς με προδώσατε. Δεν με βοηθήσατε. Πού είναι η βοήθειά σας? Δηλαδή, ή υποτιμάει τη δική μου την νοημοσύνη, ή υποτιμάει τη δική του την νοημοσύνη. Διαφορετικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάτι άλλο. Ασχολήθηκαν και κάποιοι υπουργοί με την υπόθεσή σας. Αυτό δεν το ξέρω. Το ξέρουμε εμείς που ήρθαν εδώ πέρα κάποια φάξ. Και μάλιστα, πάλι ανώνυμα, που δεν μπορεί παρά να προέρχονται από τους κύκλους τους δικούς σας. Ποιος μπορεί να έχει φάξ τέτοια? Και που εγώ θα ήθελα, βέβαια δεν μπορούμε να πούμε τα ονόματα τώρα, γιατί δεν είναι σωστό. Δεν μπορώ εγώ να επιβεβαιώσω αν τα φάξ αυτά είναι παγίδα, βρώμικα ή όχι. Είναι καθαρά. Αλλά ζήτησε υψηλά ιστάμενα ο πρόσωπος στην κυβέρνηση, υπουργός, την δίωξή σας. Μάλιστα. Εσείς δεν το μάθατε αυτό, δεν το γνωρίζετε? Όχι. Όχι. Η κύρια αυτή όμως δεν έτυχε να ασχοληθούν με το θέμα σας και να απαντήσουν όσο όφυλαν στην ερώτηση του κυρίου Νικολόπουλου. Επικοινωνήσετε με τον κύριο Νικολόπουλο? Όχι, δεν έχω επικοινωνήσει με τον κύριο Νικολόπουλο. Απλώς μέχρι στιγμής έχω να κάνω με την υπηρεσία μου. Έχετε να κάνετε με την υπηρεσία? Ναι, το μόνο που έχω κάνει μέχρι στιγμής είναι να κάνω μια εισαγγελική αναφορά. Μισό λεπτό. Συνδικαλιστές μέσα, άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ που υπηρετούν σε αυτή την υπηρεσία, ναι, και γνωρίζουν ποια είστε και πού ανήκετε και τι αγώνα κάνατε, δεν σας στηρίζουν? Η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή η ΔΑΚΕ, που ανήκει στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ζητάει αυτή τη στιγμή από την ηγεσία του, από τη διοίκηση του. Άλλο η ΔΑΚΕ, εγώ λέω για το δικό σας πολιτικό ΠΑΣΟΚ χώρο. Λοιπόν, η ΔΑΚΕ συγκεκριμένα ζητάει να φύγει ο Αγάθος από τη θέση του και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Και ο απλός κατακρίνει την όλη κίνηση. Ο σύλλογος της Δημοκρατικής Συνεργασίας ζητάει την πολιτικοποίηση της υπηρεσίας και ζητάει να φύγουν οι στρατιωτικοί μετά από αυτό το γεγονός που έχει γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει κάποια κόντρα μεταξύ του πολιτικού προσωπικού, υπηρεσιακού προσωπικού και μεταξύ των στρατιωτικών? Δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω μπει σε λεπτομέρειες, γιατί με το θέμα μου έχω κουραστεί πάρα πολύ, που δεν ενδιαφέρουν περισσότερο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι η διοίκηση με τους συνδικαλιστές είναι σε ρήξη και δεν υπάρχει συνεργασία καθόλου. Γιατί εγώ από την επιστολή, εκείνη που διάβασα τότε στην εκπομπή μου στο ραδιόφωνο και από τα στοιχεία που μου έστειλαν, διαπίστωσα ότι υπάρχουν άτομα με 3-4 πτυχία, 5-6 γλώσσες, δηλαδή υπερβολικά προσόντα. Για μια από την άλλη πλευρά υπάρχει μια κόντρα και για αυτό το θέμα, δηλαδή υπάρχει... Μια σύγκρουση, ένα σύμπλεγμα, ένα κόμπλεξ. Με τους στρατιωτικούς είχα διοικητές που υπηρέτησα, συναδέλφους στρατιωτικούς, για να ξέρω τι ξέρουν και τι δεν ξέρουν, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω κριτική. Η προσωπική μου άποψη είναι, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, ότι πιστεύω ότι αυτή η υπηρεσία δεν πρόκειται να προκόψει. Διότι όταν ένας αξιωματικός μπαίνει με τα κατώτερα μόρια στις πανελλήνιες και είναι μαθητής του 13 ή του 15 και είναι καθηγητές που μπαίνουν και είναι πανεπιστημιακού επίπεδου, μαθητές του 17 και του 18. Ασχέτως και ένας αξιωματικός του 15 παίρνει τις προαγωγές του και φτάνει κάποτε να γίνει ή ναύαρχος ή αντιστράτηγος. Πώς είναι δυνατόν ένας μαθητής του 15 να διοικεί ένα μαθητή του 18? Δεν λέτε, για να κλείσουμε τώρα αυτή την συνέντευξη. Με τον κύριο Βασιλικόπουλο μιλήσατε? Ο κύριος Βασιλικόπουλος δεν είχε την ευαισθησία μετά από τότε που τον είχα δει, που ήταν 17-12 του 1994, του 1993. Από τότε δεν είναι... Δεν με κάλεσε να μου πει, ναι κύριε... Μιλήστε μόνο με τον υπαρχηγό, τον κύριο Κουτσοτόλη. Ναι, με τον κύριο Κουτσοτόλη έχω συζητήσει. Απλώς δεν παραδέχεται ότι έχω δίκιο, ούτε ο αρχηγός, ούτε ο υπαρχηγός. Καλά, αφήστε αυτά τώρα, ο καθένας καλύπτει τους φίλους του, αυτές οι αρχές επικρατούν δυστυχώς σε αυτές τις θέσεις και σε αυτές τις υπηρεσίες. Πείτε μου τώρα κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, εν ώψη της δίωξης του σταθμού μας.
για τον τρόπο που προέβαλε την αναχώρηση του στόλου από τον Αύσταθμο. Κάποιοι συνάδελφοί σου από εκεί επικοινώνησαν μαζί μας και μας είπαν ότι ανακοινήθηκε μέσα από το γραφείο των υπευθύνων εκεί και του αρχηγού και του υπαρχηγού, όπου τηλεφώνησαν και διαμαρτυρήθηκαν εντονότατα ότι ο σταθμός λειτουργεί κατά τρόπο δεοντολογικό και έγινε μεγάλο σούσουρο. Εσείς τα ακούσατε αυτό? Άκουσα κάποιες κρίσεις και κάποια σχόλια μέσα από την ΑΕΠ για κάποιους δημοσιογράφους ότι δεν έχουν την πείρα και δεν μπορούν να δημοσιεύουν πράγματα και θαύματα. Και ειδικά για τον Αύσταθμο. Άκουσα ότι ο κύριος Βασιλικόπουλος είναι εξοργισμένος με όλα αυτά. Αλλά για τις περαιτέρω ενέργειες δεν μπορώ να ξέρω. Ακούστηκε, μου είπαν και το όνομα μια συναδέλφου μου. Που φώναζαν, που δουλεύει εδώ πέρα και φωνές και κακό. Και πώς, τι τρόπος είναι αυτός και να τους καταγγείλουμε και να παραπεμφθούν αρμοδίως και διάφορα τέτοια. Είναι έτσι? Κύριε Θεοδωρόπουλε, δεν μπορώ να ξέρω για τους άλλους δημοσιογράφους ποια είναι τα ονόματα κλπ. Αλλά πιστεύω ότι με το δικό μου το θέμα έχει εξοργιάσει πάρα πολύ την ΑΕΠ, διότι ακούστηκε ένα σκάνδαλο. Όχι, άλλο λέω, για την φασαρία, για τον απόπλο του στόλου, με τον τρόπο που τον καλύψαμε. Έπεσε και σε εσάς την αντίληψή σας αυτή η φασαρία που έγινε από τα ανώτατα κλιμάκια. Ποιος είναι ο λόγος, πιστεύετε, που τους έκανε να διαμαρτυρηθούν και να ανατρέξουν στην δημοσιογραφική δεοντολογία? Πιστεύω για μένα, ναι, ότι είναι η τακτική του κ. Βασιλικόπουλου. Διότι όταν μια υπηρεσία πληροφοριών την έχει κάνει η υπηρεσία δικογραφιών, δεν θα του ήταν δύσκολο να περάσει και στην υπηρεσία. Δεν μου λέτε τώρα, αυτά τα μπουμπούκια εδώ που στείλανε επιστολή ως δημοκρατική πάλι της ΑΕΠ σε διάφορα έντυπα εναντίον μου, ποιοι μπορεί να είναι? Και τι λέει αυτή η επιστολή? Είναι πάγια μέθοδο. Σας είπα, σας ανέφερα στην αρχή. Έχει ένα φίλο δικό μου από το φάκελό μου που είναι πραγματικά στοιχεία, γιατί αναγκάστηκα να τρέξω κι εγώ στις καλένδες να δω. Και από την άλλη πετάει λάσπη. Ότι θα σας πούμε ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτός, τι ρόλο παίζει για διάφορες τέτοιες ιδέες. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι μυστικοί πράκτορες, οι λασπολόγοι? Αυτοί οι οποίοι, αν το κάνανε αυτό, είναι οι γλύφτες της κάθε διοίκησης. Οι γλύφτες. Έτσι θα το ονομάσω, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε ευρύ πνεύμα, ούτε έχουν την ευαισθησία και την ευθύτητα να αποκαλυφθούν και να πούνε ναι, τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι. Οι γλυφτοπράκτορες δηλαδή. Οι γλυφτοπράκτορες, διότι πάντα είναι η αρεστή της διοίκησης, της κάθε διοίκησης, είτε λέγεται Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, και το μόνο που έχουν να κάνουν είναι κακό στην υπηρεσία και όχι καλό. Δεν φοβάστε τώρα μετά από αυτή τη συνέντευξη πώς θα τους αντιμετωπίσετε? Γνωρίζω ότι ένα μεγάλο μέρος των υπαλλήλων εκεί πέρα είναι μαζί σας. Ναι. Γιατί δεν έχουν όλοι το κουράγιο, το σθένος να έρθουν απέναντι στο φακό, έστω και με την πλάτη, να πούν ό,τι πούν. Και βέβαια εσείς δεν κρύβετε το πρόσωπό σας από εκείνους, το κρύβετε από το ευρύ κοινό. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, εγώ δεν φοβάμαι τους τηλεθεατές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Απλώς από τη στιγμή που είμαι σε μια υπηρεσία πληροφοριών, φοβάμαι τους πράκτορες της ΜΜΤ. Είναι η ζωή μου. Όχι ότι δεν έχω την τόλμη και το σθένος να δείξω το πρόσωπό μου. Αλλά από τη στιγμή που είμαι διαβαθμισμένη και κατασκοπεύει το ένα το κράτος το άλλο. Και γνωρίζετε την τουρκική γλώσσα καλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πώς να δείξω το πρόσωπό μου? Δεν είναι και κάτι άλλο. Κάποιοι τηλεθεατές είπαν ότι εγώ ανήκω στο χώρο του Πασόκ. Θέλω να τους πω ότι ναι, μεν ανήκω στο χώρο του Πασόκ. Και αν το ανάφερα αυτό το γεγονός για το σκάνδαλο που υπάρχει στην ΑΕΠ, είναι απλώς για να σταματήσω αυτή τη σαπίλα, τη σύψη και τη διαφθορά της εξουσίας. Όχι ότι ήθελα να τα καλύψω, αλλά και εκτός αυτού, όταν είμαι σε μια παραμεθόρια περιοχή και είμαι από εκεί και έχει γίνει τόση μετανάστευση και είναι μια μικρή μάζα και αυτή ο κύριος διοικητής της τότε μονάδος προσπαθεί να τους διαχωρίσει σε Πασόκ και δεξιούς, από τη στιγμή που είμαστε εμείς και εμείς και προσπαθεί να τους διαμοιράσει, λυπάμαι γιατί ανήκω σε μια πατρίδα που λέγεται Ελλάδα. Δεν δουλεύω ακόμα, αλλά δουλεύω σαν έθνος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν έβαλα το συμφέρον, γιατί ο κύριος Αγάθος μου είχε πει εμένα, η πατρίδα δεν σε έβαλε στη δουλειά, σε έβαλε το κόμμα. Mm-hmm. Ναι, αλλά εγώ δεν πληρώνω τη Χαριλάου Τρικούπη, πληρώνω την πατρίδα μου αυτή τη στιγμή. Βγάζετε γλώσσα, βλέπω. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, μην φύγετε ακόμα, μείνετε στη θέση σας. Για να μην υποθέσει κανείς ότι σας παγιδεύουμε προκειμένου να φανεί το πρόσωπό σας. Η ιστορία και ο κόσμος κυρίως θα κρίνει και το εθνικό έργο που προσφέρουν οι κύριοι Βασιλικόπουλοι και το έργο που προσφέρει ο Sky, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Να περάσουμε σε ένα θέμα που μας αφορά όλους.
σε έναν ψευδεπίγραφο γιατρό με πλαστά διπλώματα, ψυχίατρο, χωρίς να είναι βέβαια γιατρός ο κύριος αυτός, με σφραγίδες και χαρτιά από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που πήρε από ό,τι φαίνεται πολύ κόσμο στο λαιμό του, μοίραζε αφιδώς φάρμακα, ψυχοφάρμακα με κόκκινη γραμμή, απαγορευμένα δηλαδή, και κανένας δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο τα προμηθευόταν και ποια φαρμακεία. Βέβαια, εμείς γνωρίζουμε ποια φαρμακεία και με ποιον τρόπο και ποιοι τον κάλυπταν. Τον κύριο Γιώργο Αποστολάκη. Είναι εδώ η ψυχολόγος που δούλεψε μαζί του και φυσικά ένα από τα θύματα του. Είναι και η γραμματεύς του. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα επιστρέψουμε μαζί σας.